επίσης. Και κατά την ανάβασή μας αντιληφθήκαμε ότι έχει πάρα πολύ ομίχλη. Δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να ανέβουμε. Πάρτε μια γεύση για το πώς είναι ο δρόμος. Σήμερα είναι βροχερή ημέρα. Λοιπόν, εδώ είναι η είσοδος του οχυρού. Και εδώ καθόταν ο φρουρός. Βρίσκομαι στο εσωτερικό του οχυρού τρεις βρύσεις. Αυτό που ξέρω για αυτό το οχυρό είναι πως είχαν πέσει οι Γερμανοί αλεξιπτοτιστές, είχε γίνει μια συμπλοκή και σκοτώθηκαν δύο φαντάρι. Έχει λίγα μέτρα πριν φτάσει στο οχυρό έναν τάφο που λέει ότι δολοφονήθηκαν. Όταν δεν είχε φως, ακουμπούσαν αυτό για να μπορούν να βγουν, ναι. Τώρα που την έχουμε δεξιά, βγαίνουμε. Κάτσε εκεί, Περικλή. Να κάθεται ένας κεντρικά για να μην χαθούμε, ρε. Φανταστείτε πώς θα ήταν τότε η αποθήκη πυρομαχικών. Θυμάμαι πως την πρώτη φορά που είχα έρθει, αυτή είναι η δεύτερη φορά, προχωράς προς το οχυρό και δεξιά και αριστερά ρεκλαδίζεται. Και όταν είχαμε φτάσει επάνω σε ένα πολυβολείο, είχα πει πού βρίσκομαι τώρα, είχες ένας πανικός, δεν ήξερα πώς βγαίνουμε. Θα σας πάω πιο πέρα στο παρατηρητήριο, λίγο πιο κάτω από εδώ, και θα δείτε πως φαίνεται όλος ο στριμώνας και φαίνεται και το ίδιο το οχυρό του Ρούπελ. Οπότε οι στρατιώτες που ήταν τότε εδώ, είχαν δει τη μάχη των οχυρών τότε. Δεν ξέρω πώς θα ήταν να βρίσκεις εδώ και να πολεμάς, να αντιμετωπίζεις τον εχθρό.
Δεξιά βγαίνουμε. Δεξιά βγαίνουμε. Όχι, παιδιά. Δεξιά βγαίνουμε, είμαι σίγουρος. Ναι. Τώρα θα προχωρήσουμε και θα πάμε στο παρατηρητήριο. Νιώθω υπέροχα. Πόσο πολύ με γεμίζει αυτό εδώ. Λουλουδάκια. Τι λουλουδάκια είναι αυτά? Αυτό είναι παπαρούνες άγρες. Όχι παπαρούνες. Αυτό το λιλά το χρώμα. Ναι. Ξέρω και τα χρώματα. Τη μεγάλη σου. Εδώ είμαι. Τι βρήκες? Κάτι χειρωματικό. Ένα. Νομίζω ότι είναι σκοπιά. Σκοπιά. Ναι. Για να ψάξουμε λίγο την περιοχή εδώ γύρω γύρω, τι θα δούμε. Το φθινόπωρο είναι από τις ομορφότερες εποχές για εμένα. Τώρα αυτά ανατιναγμένα είναι. Εδώ είμαι, μ' ακούς? Βρήκες κάτι? Τι είναι? Ανατιναγμένα πρέπει να είναι. Έχουμε έρθει στο παρατηρητήριο του οχυρού. Κάποιος έκανε αυτή την κατασκευή για να κάθεται και να πίνει το καφέ του σε μια πανέμορφη τοποθεσία. Από κάτω έχει είσοδο. Από κάτω δεν είναι είσοδος. Από κάτω είναι το παρατηρητήριο που σου λέω. Εγώ, παιδιά, μπαίνω. Μπήκαμε. Εδώ σε αυτό το κομμάτι έχει πάρα πολύ υγρασία. Μου είχε πει ο φίλος μου πως πριν 10 χρόνια δεν είχε υγρασία. Και θα σας πω το γιατί. Γιατί όλα σκούργησαν και χάλασαν. Εδώ είναι η πόρτα του παρατηρητηρίου. Εδώ είναι η καταπακτή που δεν είχα μπει την προηγούμενη φορά, αλλά θα μπω σήμερα. Όλα έχουν... Ο λόγος που έχουν υγρασία εδώ το παρατηρητήριο. Πριν 10 χρόνια υπήρχαν τζάμια εδώ πέρα. Κάποιος έξυπνος ήρθε, τα έσπασε και από τότε γέμισε υγρασία όλο το παρατηρητήριο. Δεν ήταν έτσι. Δηλαδή ήταν όπως αυτό εδώ. Όλο αυτό ήταν γεμάτο τζάμια. Μετά από 2 χρόνια που ήρθα, πω πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Είναι γεμάτο υγρασία.
Κρίμα, το κατέστρεψαν. Ιστορία τόσων χρόνων, επειδή κάποιος έξυπνος ήρθε και σπάσε το παράθυρο, καταστρέφεται. Τι να πω. Κρίμα. Νίκο, πρόσεχε. Εγώ θέλω να πω. Έλα ρε Νίκο. Έλα ρε. Δεν έχουμε όμως τίποτα μαζί μας, ρε φίλε. Θα κατεβώ και θα ανοίξω μετά από κάτω. Φακό. Φυσάει, οπότε από κάτω είναι ανοιχτά. Καλά, σαν τυφλά κατεβαίνω. Δεν βλέπω και πολλά. Περιφεγγείς. Φεύγω. Φεγγείς. Ναι. Φαίνεται μικρή, αλλά είναι μεγάλη. Τώρα θα κατεβώ. Όχι, κατεβαίνω και έρχομαι. Έχει μία κονσέρβα. Εδώ είμαι! Κάποιος ανεβαίνει. Με αυτοκίνητο. Έχει απόλυτο σκοτάδι. Δηλαδή, αν σβήσω το φακό, είναι σκοτάδι, δείτε. Ανέβω αυτά τα σκαλοπάτια για να ξαναπάω στα παιδιά. Συνεχίζει όπως και το άλλο το οχυρό. Οκ. Okay. Δωμάτια, δωμάτια. Έχει ένα βατραχάκι εδώ πέρα. Το βατραχάκι, τα μάτια. Αφού ζει το βατράκι εκεί. Έχει πάρα πολύ κρασία λογικά. Και ρεύμα κατέβαζαν αυτοί εκεί κάτω. Ναι, έχει διακόπτες. Και τώρα πρέπει να ξανάνεβω. Έχω έρθει την προστινή μεριά του παρατηρητηρίου και θέλω να δείτε πως φαίνεται. Τόσο μεγαλειώδης. Ξέρω ότι απλά είναι τσιμέντο, ότι είναι μπετά, αλλά όταν έρχομαι ενθουσιάζομαι τόσο πολύ. Για να μπορώ να έρθω εγώ εδώ και να κάνω όλα αυτά που κάνω, κάποιοι έχουν δώσει τη ζωή τους. Νομίζω πως εδώ είναι το μπαλκόνι του ουρανού και δεν το αδικό. Και όχι... Ναι. Σε ποιο βουνό είναι το... Το ταβάνι του ουρανού. Στο Μπέλες είναι ή στο Λαϊλιά. Έχει μια πινακίδα. Στο Μπέλες. Στο Μπέλες. Νομίζω, δεν είναι σίγουρο. Τώρα... Να κάθεσαι εδώ και να πίνεις το καφεδάκι σου με αυτή την θέα. Τι είναι να πούμε. Έχουν κατεβεί τα σύννεφα και δεν φαίνεται. Ο στριμώνας φαίνεται από εδώ και από το παρατηρητήριο. Όταν είχα έρθει εγώ με καλό καιρό φαινότανε. Αυτή
Εδώ πάνω είχαν δει τη μάχη του οχυρού, του Ρούπελ. Και κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Ήθελα για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου να δείξω τα ένδοξα οχυρά μας. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ όλους εσάς που με στηρίζετε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.